Ευχαριστώ. Έτσι πολλά σκόμα. Είμαστε μέσα στο Μπρεστέχο και βάλω χαλκίδα σου. Επιστρέψαν δυο μας. Θα δείξει. Περιμένουμε να φτάσουμε. Έχουμε αλφαθεί που είμαστε μέσα στο τρένο. Αλλά θα δείξει. Θέλω βοηθό σου. Φτάσαμε στη Χαλκίδα, κατεβήκαμε από το τρένο, είμαστε ασφαλείς, δεν είχαμε κανένα θέμα με το τρένο, δόξα σε ο Θεός. Λοιπόν, είμαστε Χαλκίδα, θα ξεκινήσουμε τώρα να πάμε σε ένα κάστρο, όπου είναι πάνω σε ένα λόφο και έχει και μια περίεργη ιστορία. Βασικά πες να μην είναι τόσο περίεργη, εγώ δεν την κατάλαβα. Αλλά τέλος πάντων. Ναι, είμαι εδώ πέρα, ο Βαγγέλης πήγε τουαλέτα, χρειάζομαι και εγώ τουαλέτα και βλέπουμε. Τα λέμε εκεί. Ας δούμε λίγο το χάρτη. Ξεκινάμε από το σταθμό της Χαλκίδας του Προαστιακού και κατευθυνόμαστε προς το κάστρο Καράβαβα από αυτόν τον δρόμο που βλέπετε. Εν τω μεταξύ, σε κάποια φάση χαθήκαμε εδώ πέρα και αναγκαστήκαμε να μπούμε μέσα από ένα πάρκο, το οποίο πάρκο μας οδήγησε σε ένα δρόμο και μετά ο δρόμος αυτός κατέληγε κάπου μακριά, καμία σχέση με το κάστρο, όσο αναγκαστήκαμε να πάρουμε κάτι σκάλες. Α, φυσάει. Α, ωραίο. Air condition. Στραμπλήξε το χέρι μου. Ξέρεις τι λέει ένας διάσημος. Ό,τι ανεβαίνει κατ' κάτι είναι εδώ. Είμαστε στο κάστρο Καράμπαμπα ή Καραμπαμπά. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Παιδιά, έχει πολύ ζέστη. Δεν ξέρω πώς γίνεται κάθε φορά που θα βγούμε εμείς για γύρισμα να έχει 42 πλάς βαθμούς. Έχει πολύ ζέστη. Φτάσαμε εδώ πέρα στο, φαίνεται, το υψηλότερο μέρος στη Χαλκίδα, λογικά από ό,τι φαίνεται. Και είναι το κάστρο αυτό. Το ξερευνήσουμε λίγο και θα κατέβουμε προς τα κάτω. Ναι. Παιδιά, έχει πολύ ζέστη. Ναι. Βοηθήστε μας. Δεν ξέρω. Στείλτε νερά. Θα σας έλεγα να κάνετε ένα like, αλλά στείλτε νερά. Δεν ξέρω κάτι. Οτιδήποτε. Το σημερινό κάστρο που βλέπετε χτίστηκε το 1684 στα σχέδια του Βενετού Τζερόλιμο Γκάλοπο για λογαριασμό των Οθωμανών. Στη θέση του κάστρου βρίσκονταν κατά την αρχαιότητα η πόλη Κάνηθος και πιθανόν να ήταν οχυρωμένη κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους. Wow, απίστευτο. Ο Φραγκίσκος Ομπροζίνη το πολιέργησε ανεπιτυχώς το 1688 και έμεινε απόρθητο μέχρι που πέρασε την κυριότητα του ελληνικού κράτους το 1833. Είμαστε στο κάστρο Καραμπαμπά και από ό,τι βλέπετε από τις φωτογραφίες και τα βίντεο ήταν βασικά όχι φωτογραφίες, βίντεο. Είναι μαγευτικά, είναι πάρα πολύ ωραία. Είμαστε πολύ ψηλά. Ξεκινήσαμε με ανηφόρα. Ναι, είμαστε ανώμαλοι. Ναι, και αυτή τη στιγμή θα κατευθυνθούμε προς τα κάτω από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα. Ο Βαγγέλης, χαιρέτα ρε. Ναι, θα κατευθυνθούμε προς τα κάτω και θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας περνώντας την παλιά γέφυρα της Χαλκίδας. Τα λέμε εκεί. A few moments later. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα στην έξοδο του κάστρου και έχει ένα γκάβο εδώ πέρα. Τι είναι αυτό, ρε! Τι είναι αυτό! Έχει το σήμα του νουμπάκι απαγορευτικό. Τι είναι αυτά, ρε! Τι έχετε πάθει μαζί μας! Τι έγινε τώρα εδώ πέρα! Μας αρέσουν καθόλου αυτά τα πράγματα, έτσι! Καθόλου καλά! Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ πρέπει να έχει γερμανικά. Δεν μας συμπαθούν οι Γερμανοί, ε! Καλά, θα δεις ποιος θα πάει στο Lidl μετά. Γράφτε στα σχόλια τι σημαίνει, δεν ξέρω. Φύγαμε λοιπόν από το κάστρο Καράβαμπα και εφόσον μπερδευτήκαμε λίγο με τους δρόμους, πηγαίναμε πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά και πάτω, τα είπα όλα βασικά. Φύγαμε για να βρούμε την παλαιά γέφυρα Ευρύπ. Και αφού θα περάσουμε τη γέφυρα, θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε παραλιακά μέχρι το κόκκινο σπίτι.
είμαστε την άκρη της Χαλκίδας και συγκεκριμένα έχουμε φτάσει στο κόκκινο σπίτι, όπως βλέπετε εκεί πέρα. Το κόκκινο σπίτι, λέει, ήταν το αρχηγείο των Ναζί στη Χαλκίδα. Facts. Λοιπόν, προχωράμε, θα συνεχίσουμε, τώρα θα πάμε, άλλαξα 17.000 λέξεις τώρα. Λοιπόν, θα πάμε στο φάρο της Χαλκίδας και θα δείξω πώς θα πάει εκεί. Φύγαμε. Παπα-Κωνσταντίνου. Α, oh, ναι. Sorry. Δεν το εννοούσα. Συγγνώμη. Λοιπόν, φεύγουμε από το φάρο που μόλις είδατε. Δεν μπορέσαμε να μπούμε μέσα, είναι κλειστός δυστυχώς. Αλλά δεν πειράζει. Συνεχίζουμε εδώ πέρα σε αυτό το μαγευτικό δάσος. Αυτό το μαγευτικό δάσος όμως κρύβει και κάποια σκοτεινά μυστικά. Σύμφωνα με τους τρελούς της περιοχής, λένε ότι η ψυχή ενός κοριτσιού είχε εγκλωβιστεί μέσα στο δάσος, τυχιώνοντας τα πάντα στο πέρασμά του, μέχρι κάποιος να πάρει εκδίκηση για τον άδικο και βίαιο μα και απέσιο θάνατό της. Πρόκειται για ένα κορίτσι 13 χρονών που το απήγαγαν 5 παιδιά όπου το χτυπούσαν ανελέητα ξανά και ξανά μέχρι τελευταίας πνοής. Και όλα τα στοιχεία μαζί με το άψυχο και βασανισμένο κορμί της θάφτηκαν κάπου στο φάρο μέσα στο δάσος. Στο φάρο της κακής κεφαλής. Το όνομα αυτό το έχει πάρει για πολλούς λόγους. Έχουν γίνει πάρα πολλά και συνεχίζονται να γίνονται. Από δολοφονίες μέχρι και μαύρη μαγεία. Έτσι, πολλές φορές, μετά τα μεσάνυχτα, διάφοροι περαστικοί ακούνε αμυδρά ένα ψήθυρο στα αυτή ή ακούνε κάποιον να τρέχει μέσα στο δάσος ή ακόμα ένα γέλιο ή ένα κλάμα ενός μικρού κοριτσιού. Αλλά κανένας ποτέ δεν είδε τίποτα. Μόνο άκουγε. Και θα συνεχίσουμε παραλιακά τη Χαλκίδα. Γενικά θα κάνουμε ένα κύκλο από τη Χαλκίδα μέχρι να πετύχουμε έναν ποδηλατόδρομο. Όπως λέει φωγράφη. Τι είπε? Δηλαδή κυνηγάμε τους ποδηλατόδρομους στην Ελλάδα, ξέρετε, κλασικά. Αυτά. Φεύγουμε από το φάρο, χωρίς να έχουμε δει φαντάσματα κτλ. Και ξεκινάμε να δούμε τι άλλο έχει απομείνει στη Χαλκίδα. Η αλήθεια είναι. Μέχρι να φτάσουμε σε μια μεγάλη διασταύρωση όπου θα πρέπει να συνεχίσουμε για να βρούμε το ρωμαϊκό υδραγωγείο. Βίο. Εδώ είναι βίο. Εδώ είναι βίο. Flashback. Όνα σου. Εδώ είναι βίο. End of flashback. Ο Γιώργος είναι πονηρός. Και αυτά που λέει μη τα τρως. Τέσσερις και μπρος. Ο Γιώργος γίνεται καπνός. Έτσι λέει. Νομίζω. Αν έχει και χωμάτι ενώ... Κάτσε ρε. Κάτσε ρε. Εγώ. Δεξιά και δεξιά ρε, οπότε εκεί που είναι τα μάξη δεξιά πάμε.
κάτι γιατί τώρα δεν ξέρω κάμπινγκ. Ωραία, για δε. Α, πολύ ωραία. Καμία σχέση. Καμία. Πού είναι. Πάμε πίσω. Τι. Έχοντας κάνει το λάθος να ακούσω το Βαγγέλη και να στρίψουμε δεξιά, φύγαμε από εκεί πέρα που ήμασταν και μας έβγαλε ο Βαγγέλης και συνεχίζουμε να βρούμε τη Μεγάλη Διασταύρωση, όπου η Μεγάλη Διασταύρωση θα μας οδηγήσει και στο Ρωμαϊκό Υδραγωγείο της πόλης. Πόσα πάμε, με 20! Είμαστε στο υδραγωγείο, εδώ πέρα όπως βλέπετε, φοβερό σημείο. Έχει πολύ αμάξι, δηλαδή σε φάση γίνεται κόλαση από τα αμάξια. Εντάξει, δεν πειράζει. Με το σταυρό στο χέρι θα φύγουμε. Λογικά από ό,τι είδαμε στους χάρτες, επειδή χρησιμοποιούμε αυτή τη φορά χάρτες για να μην λέμε μερικοί, είδαμε ότι θα βγούμε στην καινούργια τη γέφυρα. Δεν θα την ανέβουμε την καινούργια τη γέφυρα γιατί θέλουμε να φύγουμε με τρένο. Απλώς θα πάμε παραλιακά από εκεί πέρα. Θα δείξει πώς θα πάει. Ευελπιστούμε να πάνε αργά. Από εκεί. Από εκεί πάει νότια έφυγα, ρε. Α, αυτό. Αφού παραλίγο να δούμε το θάνατό μου, συνεχίσαμε στον περιφερειακό δρόμο για να καταλήξουμε κάτω από την άσπρη γέφυρα. Ξέρετε, την καινούργια, τη μεγάλη. Καινούργια, έχουν περάσει 10 χρόνια βασικά. Βασικά 20. Βασικά δεν ξέρω. Επειδή το έψαξα, η γέφυρα αυτή εγκαινιάστηκε το 1993. Άρα έχουν περάσει. Δεν το έχουμε τα μαθηματικά. Βρείτε πόσο έκανε. Γράψτε τα σχόλια από κάτω. Άσχημα, ναι. Τι? Πολύ άσχημα. Πες το. Έσκασα το λαστό μου. Τώρα τι. Και επειδή είμαι τελείως χαζός, πάτησα στην GoPro να γράψει timelapse και όχι βίντεο. Εν ολίγης, δεν ξέρω πού έσκασε το λάστιχο. Δεν καταλαβαίνω καν πώς έσκασε το λάστιχο. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Ο Βαγγέλης τα φταίει. Φιλάκια πολλά. Για όλα αυτά φταίει αυτός ο γκαντέμις εδώ πέρα, λύσαξε με το νερό. So, αναγκαστικά το πήραμε με τα πόδια και αναγκαστήκαμε να κάνουμε όλη αυτή τη διαδρομή για να φτάσουμε στην πόλη. Ναι. Ω, ένα υποβρύχιο. Να το, το μαύρο. Ποιος
Υπάρχουν καλά και κακά νέα. Τα κακά νέα είναι ότι έχουμε κάνει δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα με τα πόδια. Ναι, ακόμα δεν έχουμε βρει ούτε βενζινάδικο ούτε κάπως να φτιάξουμε το λάστιχο. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Ούτε περίπτερο. 82 kilometers later. Βρήκαμε περίπτερο μετά από 400 χρόνια. Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχω περάσει, παιδιά. Έχω χάσει μήνες από τη ζωή μου. Ναι, κούρασε ο Βαγγέλης Τάνια, έρευε λίγο νεράκι που ήπιε. Λοιπόν, τώρα όσο για το λάστιχο, θα πάμε να φουσκώσουμε το λάστιχο. Να δούμε που έχει τρύπα και να το φτιάξουμε, ξέρω εγώ. Many, many minutes later. Τώρα φαίνεται ότι το λάστιχο το φουσκώσαμε. Πάλι πίτα γίνεται, κατεβαίνω. Πού πήγε αυτός? Ναι, πάλι πίτα. Έσκασε. Κάντε ένα like και ένα subscribe για το σκαμμένο το λάστιχο. Γι' αυτό κυρίες και κύριοι, ποιο κατάστημα εμπιστευόμαστε για να μας φτιάξει το λάστιχο? Το Bike Mall. Πηγαίνετε, ελέγξτε κάτω το link για να δείτε τα καλύτερα προϊόντα. Βασικά το Bike Mall, το όλοι το ξέρετε, είναι το καλύτερο online κατάστημα για είδη ποδηλάτου και ποδήλατα. Τσεκάρετε τους από κάτω στο link. Στο description δηλαδή. Jesus. Φτάσαμε στο τέλος. Κάναμε όλη τη Χαλκίδα από ό,τι είδατε. Εντάξει, δεν μπήκαμε μέσα στην πόλη. Δείξαμε τα πιο ωραία σημεία της πόλης. Ελπίζω. Ελπίζω να κάναμε καλή δουλειά. Αυτά, γυρνάμε τρένο, κλείνουμε. Το λάστιχο δεν το φτιάξαμε, τελικά ξανάσκασε. Άντε, θα χάσουμε το τρένο. Έλα, κλείσε. Αυτό. Τέλος. Τα λέμε. Τα λέμε.